Ένα ανταγωνιστικό, φιλικό, απαιτητικό απέναντι σε μια ομάδα που είναι ανταγωνιστική, είναι μια πολύ καλή ομάδα του πρωταθλήματός μας και μας έδωσε έτσι την ευκαιρία να δούμε ορισμένα πράγματα που δουλεύουν, αν και κατά πόσο βγαίνουν στο γήπεδο. Και σε αυτό το φιλικό που στα προηγούμενα τρία που δώσαμε στην Ολλανδία υπάρχουν θέματα που μας αφήνουν ευχαριστημένους και υπάρχουν και θέματα που χρειάζονται βελτίωση και παραπάνω δουλειά. Γι' αυτό το λόγο γίνονται τα φιλικά. Είμαστε σε γενικές γραμμές ευχαριστημένοι με τη μέχρι στιγμής πορεία των πραγμάτων σε ό,τι αφορά την ομάδα μας, άμυνα και επίθεση, αλλά υπάρχουν όμως θέματα που θέλουν βελτίωση και θα επιμείνουμε σε αυτά. Όντως ο κύριος Πετράκης με κάθε σεβασμό μίλησε για τον Αστέρα και είπε πως αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα αυτό που ίσως είναι στην δημιουργία φάση. Συμφωνείτε και εσείς αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε ακόμα επιμείνει σε ό,τι αφορά το επιθετικό μας κομμάτι. Είναι κάτι που θα το ξεκινήσουμε τις επόμενες ημέρες. Θέλουμε να δώσουμε λίγο έμφαση στην επιθετικότητά μας, στην ανάπτυξη, σε ένα πιο γρήγορο στυλ παιχνιδιού που θα μεταφέρουμε την μπάλα από τη μία ζώνη στην άλλη. Είναι κάτι που αυτή τη στιγμή και στα τέσσερα φιλικά που έχουμε δώσει βγαίνει αυθόρμητα τους παίχτες. Εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό τις επόμενες ημέρες. Καταρχήν, επειδή είναι η πρώτη φορά που μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να ευχηθώ πρώτα καλό μήνα, γιατί είναι και σήμερα από το μηνιά. Καλή προσωπική χρονιά με υγεία πάνω απ' όλους για όλους που συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή. Για μας ήταν ένα από έτσι πάρα πολύ σπουδαίο φιλικό. Παίζαμε με μια από τις πιο καλές ομάδες για μένα στην Ελλάδα και σε ποιότητα και σε βάθος υλικού. Νομίζω ότι είμαστε ανταγωνιστικοί. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που καταρχήν που καταβάλανε οι παίχτες μου και στα 90 λεφτά. Ξέρω ότι είχαμε καλή αμυντική οργάνωση και συμπεριφορά. Και στο κομμάτι επιθετικό νομίζω ότι είχαμε κάποιες φορές καλή διαχείριση της μπάλας, αλλά σε σημεία τέτοια που δεν μας κάνανε επικίνδυνους ιδιαίτερα. Ούτε ο Αστέρας νομίζω ότι έκανε ευκαιρίες. Ό,τι προϋποθέσεις για γκολ προκύψανε, νομίζω ότι προκύψανε μέσα από λάθη που γίνανε και από τις δύο μεριές. Όμως είχαμε στοιχεία έτσι στο παιχνίδι μας, στο θετικό κομμάτι, που μας δίνουν την προϋπόθεση δουλεύοντας να το προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω και να γίνουμε πιο επικίνδυνοι στο τελευταίο τρίτο της επίθεσης. Ένα πολύ χρήσιμο φιλικό για μας. Θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη βάση, τη σημερινή, στα χαρακτηριστικά που είμαστε ευχαριστημένοι και μας κάνουν έτσι με καλή εικόνα. Και κάθε μέρα να επενδύουμε και να προσπαθούμε να βάζουμε πράγματα που θα μας βοηθήσουν να είμαστε έτοιμοι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι, όπως είπα στην αρχή, ότι ο Αστέρας σαν ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό ότι συμμετέχει απευθείας στους ομίλους του Europa League. Νομίζω ότι υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις η ομάδα να έχει έτσι μια πάρα πολύ καλή και επιτυχημένη χρονιά. Και οι παίχτες σε βάθος σήμερα λείπαν και αρκετοί παίχτες από ό,τι ξέρω που είναι βασικοί, δύο διαφορετικές ενδεκάδες με πολλή ποιότητα. Πιστεύω όμως ότι σε κάποια πράγματα στην επίθεση χρειάζεται περισσότερη δουλειά στο κομμάτι της δημιουργικότητας, γιατί ουσιαστικά δεν γίνανε επικίνδυνοι. Αυτό βέβαια είναι δουλειά του συναδέλφου που εκτιμώ και σέβομαι. Τέλος πάντων, αλλά αφού μου το ζητάτε, καταθέτω τη γνώμη μου έτσι με πολύ σεβασμό και με πολύ ας πούμε, εκτίμηση για το μάλλον. Νομίζω ότι αυτό το λάθος απαγορεύεται να ξαναγίνει. Δεν είναι δικό μου το θέμα αυτό, δεν είναι στη δικιά μου αρμοδιότητα. Αυτό που σας λέω το έχω μεταφέρει και στον Πρόεδρο. Υπάρχει διαβεβαίωση ότι αυτό δεν θα ξαναγίνει, γιατί έχει γίνει δύο φορές. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό από τη μεριά τη δικιά μας είναι να είμαστε στην καλύτερη κατάσταση, να προσπαθούμε να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι και με αυτό μακάρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να κάνουμε κάτι καλό για την χρονιά.